σύγχρονα μηχανήματα έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι κτηνοτρόφοι, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι ερασιτέχνες, τα οποία έχουν κατασκευαστεί με στόχο τη διευκόλυνσή τους. Η εταιρεία Αφή Σημαίακη Όμικρον Έψιλον διοργάνωσε εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων αυτών μηχανημάτων, τα οποία εισάγει και διαθέτει κατά αποκλειστικότητα στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα μηχανήματα αυτά αποτελούν δελεαστική πρόταση τόσο για τους παραγωγούς που έχουν μικρό αριθμό ζώων, όσο και για εκείνους που είναι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιριών που τα κατασκευάζουν, οι οποίοι έκαναν επίδειξη των δυνατοτήτων που έχουν αυτά τα μηχανήματα. Σε μη είχα εκπροσωπήσει την εταιρεία Σέζερ, η οποία αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 45 χώρες. 46 χώρες στον κόσμο. 46 χώρες. Στέλνουμε μηχανήματα, κάνουμε ολόκληρες καταστάσεις, φάρμες. Φτιαχνόμαστε όλα, ό,τι έχει σχέση με ζώα. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία Σημαίακη είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της εταιρείας. Είναι Κρήτη. Είναι εδώ για την Κρήτη, αντιπρόσωποι για το Σέζερ. Αποκλειστικότητα. Θέλουμε λίγο να μας μιλήσει για το μηχάνημα αυτό, το οποίο είναι αρμεκτικό μηχάνημα και απευθύνεται σε ερασιτέχνες κτηνοτρόφους. Βέβαια, ερασιτέχνες δίνουμε αυτά, τα μικρά μονάδες που έχουν ή ένα ζώα, δύο ζώα, δεν υπάρχει ποσότητα ζώων. Είναι ευκολύνει τη δουλειά, καθαριότητα. Δίνουμε πολλά κομμάτια αυτό το κόσμο, αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ένα σύγχρονο εργαλείο το οποίο μπορεί να έχει ο κτηνοτρόφος στη διάθεσή του και να διευκολύνει στην ουσία τη ζωή του, έτσι. Βέβαια, έτσι. Βέβαια, έτσι πάει. Τα εργαλεία αυτά κερδίζεις χρόνο, που ο χρόνος είναι πολύτιμος, όλοι είμαστε πιεσμένοι. Μετά για την υγεία των ζώων, το βοηθάει πάρα πολύ το ζώο, δεν στρεσάρεται, δεν ταλαιπωριέται, τελειώνεις γρήγορα και μετά βέβαια το προϊόν, το γάλα βγαίνει καθαρό. Και είναι έτοιμο για οποιαδήποτε χρήση. Ούτε σκόνες, τίποτα δεν υπάρχει. Βλέπουμε ότι μπαίνει κατευθείαν το γάλα στο δοχείο. Βεβαίως. Καθαρό, αποστηρωμένο το δοχείο. Βεβαίως. Χωρίς να έχει οποιαδήποτε άλλη εξωτερική παρέμβαση. Καμία. Ούτε σκόνες, ούτε τίποτα άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι από άποψη υγιεινής είναι νούμερο ένα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είδαμε και τη διαδικασία του αρμέγματος, το μηχάνημα αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει στο ζώο, στη θηλή του ζώου? Για το ζώο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλλή μόνο αν είσαι πρόβλημα για το ζώο, δεν θα τα χρησιμοποιούσαμε. Τα μηχανήματα αυτά είναι δοκιμασμένα. Δεν είναι ότι ήρθανε τώρα πρώτη φορά στα χέρια μας. Τα έχουμε δοκιμάσει, τα εγκρίναμε, αφού τα κρατάμε και τα χρησιμοποιούμε, μας ξεκουράζουν και προτείνουμε κιόλας και σε όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν, γιατί και το κόστος σε σχέση με το χρόνο που κερδίζεις είναι πολύ χαμηλό. Είναι και η καθαριότητα πρώτα. Είναι υγιεινό, πιο υγιεινό δουλειά που κάνουμε αυτό και πιο γρήγορα, σύγχρονο. Υπάρχουν βέβαια πέρα από τα μηχανήματα αυτά τα οποία βλέπουμε, τα οποία τα λέτε καροτσάκια, έτσι, υπάρχουν και μεγαλύτερες μονάδες για να εξυπηρετήσουν βέβαια και τις ανάγκες μεγάλων μονάδων ζώων. Άμα πάμε και την Ελλάδα των μεγάλων ζώων, μπορούμε να κάνουμε και ρομπότ, χωρίς άνθρωπο μπορούμε να κάνουμε δουλειά μας. Κάνουμε και καταστάσεις μεγάλες φάρμες, αυτοματισμό, παγκολεκάνη. Ρομπότ είπατε, μας ακούγεται λίγο εξωπραγματικό αυτό που μας λέτε, επειδή εμείς εδώ βέβαια στην Κρήτη δεν έχουμε τόσο μεγάλες μονάδες και κυρίως να είναι με αγελάδες οι μονάδες αυτές, αλλά έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία σε μία. Βέβαια, είναι πολύ προχωρημένη τεχνολογία, έχουμε και χωρίς χέρια, χωρίς πιάνουμε τίποτα, κάνουμε δουλειά μας. Θέλω λίγο όμως το περιγράψεις αυτό, να το ακούσουν και οι παραγωγοί της Κρήτης, ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ μπροστά. Η τεχνολογία μας έχει πάει πολύ, πάρα πολύ μπροστά. Έχει γίνει, πώς περιγράψω αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να εξηγήσω, γιατί είναι, όπως είπα, ρομπότ. Χωρίς πιάνουμε τίποτα με κομπιούτερ. Μέσω κομπιούτερ δηλαδή δίνονται εντολές και το ρομπότ κάνει τη δουλειά του που θα έκανε ο άνθρωπος. Σαν άνθρωπο κάνει τη δουλειά του. Έχει χέρια, κάνει τη δουλειά του.
Αυτό συμβαίνει στις μεγάλες μονάδες, στις πολύ μεγάλες μονάδες. Μιλάμε για μονάδες που έχουν πάνω από 1000 ζώα, έτσι. 1000 ζώα εννοώ αγελάδες, όχι εγώ πρόβατα. Όχι πρόβατα. Να το φέρουμε λίγο εδώ στα δικά μας δεδομένα, βέβαια, στα δεδομένα της Κρήτης, γιατί και εδώ έχουμε μεγάλη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Υπάρχουν μονάδες που έχουν μεγάλο αριθμό ζώων, μιλάμε για εκατοντάδες ζώα. Τι θα εξυπηρετούσε έναν κτηνοτρόφο που έχει, για παράδειγμα, 1000 εγώ πρόβατα? Άμα είχε κάποιος 1000 πρόβατα, μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλο καταστάσεις που είναι μέσα παγίδα που λέμε, τα ύστερα, αυτοματισμό. Ερμάγουμε πιο γρήγορα, πάει χωρίς πιάνει τίποτα πουθενά, πάει γάλακα, αλλά πάει κατευθείαν στο παγολεκάνι. Έρχεται έμπορος, παίρνει από το παγολεκάνι μέσα στα... Πιο υγιεινόβια είναι αυτή η ιστορία. Πιο καθαρό, πιο ελεγμένο, υγιεινό. Πάει κατευθείαν σε αποστηρωμένο δοχείο, βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως, έτσι πάει. Μετά εξυπηρεθούμε και τους μικρούς, με τις καρατσάκια που λέμε. Μπορούμε να κάνουμε και μικρά παγίδες που είναι 3 ζώων, 4 ζώων. Ευκολύνει η δουλειά του αγρότη που είναι, δεν χρειάζεται να πιάσει το ζώο χέρια του. Μόνο δουλεύει το μηχάνημα που τα καρατσάκια. Και βέβαια τώρα που και όλο και περισσότερο νέοι αγρότες έρχονται σε αυτό το επάγγελμα λόγω της κρίσης και στην Κρήτη πολλοί άνθρωποι στρέφονται στην κτηνοτροφία, θα λέγαμε ότι αυτό θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ βοηθάει. Πάρα πολύ βοηθάει και προσπαθούμε και εμείς, βοηθάμε και τους νέους να γίνει και αυτή η μόδα εδώ, να έχουν μικρά μονάδες, να έχουμε πολλά ωραία τυριά και διάφορα πράγματα. Το κόστος τώρα για κάποιον που ενδιαφέρεται να αγοράσει είναι υψηλό, να μας δώσετε έτσι μια γενική εικόνα για κάποιον που ενδιαφέρεται? Πολύ χαμηλό είναι ο κόστος του. Δεν είναι, πάρουμε, σαν να παίρνουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Δεν είναι απαγορευτικό δηλαδή το κόστος για κάποιον που θα ήθελε να έχει αυτή τη βοήθεια στη μονάδα? Όχι καθόλου, γιατί όπως είπα προηγουμένως, είναι σαν να παίρνουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Τόσο φτηνό είναι το εργαλείο και βοηθάει πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες έχουν στρέψει τον κόσμο προς τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Εμείς απευθυνόμαστε και στον ερασιτέχνη κτηνοτρόφο αλλά και στον επαγγελματία. Έχουμε μηχανήματα οικονομικά που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του ερασιτέχνη και να κάνουμε πιο ξεκούραστη και σωστή τη δουλειά του, όπως και μπορούμε να υποστηρίξουμε και τον επαγγελματία. Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να δημιουργήσουμε αναλόγως τις ανάγκες του επαγγελματία μονάδες, να στήσουμε ολόκληρη μονάδα. Και αυτό βέβαια τα κόστη είναι αναλόγως, τι μονάδα θέλει να φτιάξει ο καθένας. Σέρβις παρέχουμε και ανταλλακτικά, όλη την γκάμα των ανταλλακτικών όσο αφορά τα αρμεχτικά, από τα ανταλλακτικά του αρμεχτικού μέχρι οτιδήποτε, από παγίδες, οτιδήποτε χρειαστεί σε μια μεγάλη εγκατάσταση, σε μια μεγάλη μονάδα. Είμαστε αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Σέζαρ, η οποία είναι μια εταιρεία πάρα πολύ μεγάλη, εξάγει σε 58 χώρες και πλέον η τεχνολογία της αγγίζει την τελειότητα. Τα μοντέλα είναι οικονομικά, σε πάρα πολύ καλή τιμή, χωρίς έτσι να επιβαρύνουν τον κτηνοτρόφο που ξέρουμε ότι... Είναι απαγορευτικό το κόστος, ας πούμε, του μηχανήματος, το οποίο είδαμε και στην πράξη πώς λειτουργεί, για έναν κτηνοτρόφο ο οποίος έχει μία μικρή μονάδα και θα ήθελε να διευκολύνει τη δουλειά του. Βέβαια, έχουμε και πελάτες, έχουμε αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μικρή ποσότητα ζώων και μπορούν άνετα να το χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχάνημα, είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση και... Πλέον, επειδή και ο κόσμος έχει στραφεί πλέον στην κτηνοτροφία και ο νέος κόσμος που δεν γνωρίζει, γιατί οι παλιότεροι σίγουρα ξέρουν πώς να αρμέγουν και με τα χέρια, και για κάποιους που δεν γνωρίζουν τόσο απλή διαδικασία, ώστε μπορούν να το χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα.
άμα δεν έχεις εργαλεία, δεν μπορείς να κάνεις γρήγορα και σωστά τη δουλειά σου, οπότε έχεις προβλήματα μετά. Πόσο μειώνεται ο χρόνος, εσύ που το έχεις κάνει χρήση στο μηχάνημα, θεωρείς ότι γλιτώνεις σημαντικό χρόνο, ας πούμε, αλλά και κούραση? Δεν είναι μόνο ο χρόνος. Ο χρόνος, εντάξει, γλιτώνεις το μισό χρόνο, τελειώνεις. Το θέμα είναι ότι όταν σκύβεις και σε πιάσει μέσα στο πρωί που θα αρμέξεις 10 ζώα ή 12, μετά δεν μπορείς να δουλέψεις όλη μέρα. Άρα δεν μπορείς να αποδώσεις. Και αλλά κάπου... και τα χέρια. Πολλοί από εσάς παθαίνετε τενοντίτιδες, παθαίνετε διάφορα. Δεν υπάρχει κτηνοτρόφος αυτή τη στιγμή 50-60 χρονών που δεν υπήρχαν τότε τα μηχανήματα αυτά να μην υποφέρει με τη μέση του. Είναι όλοι τελειωμένοι από τη μέση τους. Σκύψε εκεί τόσες ώρες να αρμέζεις. Και το κόστος, όπως μας είπε και ο εκπρόσωπος της τουρκικής εταιρείας της Σέζερ, δεν είναι υψηλό ή απαγορευτικό που να μην μπορεί κάποιος, ας πούμε, να το προμηθευτεί? Δεν είναι το κόστος τόσο υψηλό. Είναι ένα εργαλείο που το χρειάζεται. Καταρχήν θα σου δουλέψει χρόνια. Έρχει σέρβις, τα ανταλλακτικά, κάποιο λάστιχο, κάτι πάθει, ξέρω εγώ, αλλάζουν. Δεν είναι δηλαδή ότι θα το πάρεις και είναι μιας χρήσεως, θα το έχεις μια ζωή. Θα το έχεις. Και με δεδομένο ότι τα ζώα είναι λίγα, θα μια ζωή θα το έχεις, θα το πάρεις και το παιδί σου, ας πούμε. Δεν είναι όμως μόνο η ευκολία στη χρήση, είναι και η υγιεινή. Είδαμε ότι το γάλα, χωρίς σκόνες, χωρίς οτιδήποτε από την ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να μπει μέσα την ώρα του αρμέγματος, μπαίνει στο δοχείο, καθαρό, αποστηρωμένο. Βέβαια. Εκτός το ότι είναι σωστή, η σωστή χρήση, μπορούμε να... Σίγουρα όταν κάποιος δεν γνωρίζει να αρμέγει και σωστά, μπορεί να προκαλέσει μαστίτιδα όταν δεν κάνουμε σωστή χρήση και του μηχανήματος, αλλά και όταν και χειροκίνητα, αν με τα χέρια δεν γνωρίζουμε. Επίσης να πούμε ότι πολλοί κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, έχουν προβλήματα με τα χέρια τους. Παθαίνουν τενοντίτιδες, γιατί φανταστείτε ότι δύο φορές τη μέρα αν αρμέγεις και έχεις τουλάχιστον να έχει 20-30 ζώα, φανταστείτε τι κόπος είναι αυτό και τι, με αυτό το μηχάνημα τι εξοικονομούμε. Μέχρι στιγμής υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, το έχει μάθει το μηχάνημα και τι σας λένε αυτοί που το χρησιμοποιούν? Δηλαδή είναι ευχαριστημένοι αυτοί που το έχουν κάνει ήδη χρήση? Ναι, βέβαια είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, εκτός ότι η τιμή είναι πάρα πολύ καλή. Το μηχάνημα υπάρχει εγγύηση για το μηχάνημα ένα χρόνο και από την εταιρεία μας αλλά και από την εταιρεία του Σέζαρ. Σέρβις υπάρχει και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος, γιατί έχει εξοικονομήσει και χρόνο και κόπο. Εμείς φανταστείτε ότι έχουμε δώσει σε όλη την Κρήτη και έχουμε δώσει και στα νησιά. Μπορούμε, αν γίνει παραγγελία και από την υπόλοιπη Ελλάδα, μπορούμε να στείλουμε, βέβαια. Γιατί έχουμε το πλεονέκτημα ότι η εταιρεία μας, επειδή ήδη προμηθεύει όλη την Ελλάδα με σκαπτικά μαχαίρια, παράλληλα μπορεί, αν κάποιος χρειάζεται, να στείλουμε με ένα κόστος, δηλαδή με ένα κόστος μεταφορικής, να στείλουμε και το αρμεχτικό. Πόσα λίτρα γάλα χωράει το συγκεκριμένο μηχάνημα? Υπάρχει μηχάνημα με περισσότερα λίτρα? Να μας δώσετε και αυτές τις λεπτομέρειες. Βέβαια, υπάρχει και με ένα κάδο, με δύο κάδους, τρεις κάδους. Αυτό το μηχάνημα φοράει μόνο 30 λίτρα. Ανάλογα λοιπόν με τον αριθμό των ζώων που έχουμε, μπορούμε να ρυθμίσουμε και τη χωρητικότητα που μπορεί να έχει το... Βέβαια, έτσι πάει. Έτσι πάει. Όσο είναι τα μεγάλα τα μονάδα σας, βάζουμε διάφορα μηχανήματα. Αν κάποιος έχει ήδη μηχάνημα και έχουν φθαρεί τα ανταλλακτικά, εσείς μπορείτε να του προμηθεύσετε ανταλλακτικά που να κάνουν στο μηχάνημά του? Ναι, φυσικά, γιατί τα πιο πολλά ανταλλακτικά εφαρμόζουν σε όλα τα μηχανάκια. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι σε περίπτωση που υπάρχει μία μονάδα και χρειαστούν κάποιο ανταλλακτικό, υπάρχει τεχνικός της εταιρείας μας, ο οποίος μπορεί να επισκεφτεί το χώρο του και να οτιδήποτε χρειαστεί μπορούμε να τα αλλάξουμε και να επισκεφτούμε στο χώρο του τον κτηνοτρόφο. Πέρα όμως από το μηχάνημα αυτό που βλέπουμε και το οποίο έγινε σήμερα η παρουσίαση, για κάποιον που ενδιαφέρεται να έχει κάτι για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του λόγω του μεγάλου αριθμού των ζώων που έχει, υπάρχει και τέτοια περίπτωση να εξυπηρετήσετε, δηλαδή μεγάλο αριθμό ζώων? Υπάρχουν οι παγίδες, όπως μας τις είπε και ο εκπρόσωπος. Οι παγίδες, οι οποίες είναι ο αυτόματος εγκλωβισμός των ζώων σε κατσίκια και πρόβατα, είναι μια σειρά από παγίδες στις οποίες μπαίνει το ζώο για να φάει την τροφή και μόλις μπει, γιατί θέλει να φάει την τροφή, μόλις μυρίσει και μπει στη θέση του, κλείνει αυτόματα η παγίδα, η οποία βγαίνει σε 6 θέσεις, σε 12 και σε 24. Υπάρχει αυτόματη και υπάρχει και χειροκίνητη.
Εσείς μπορείτε κατόπιν παραγγελίας να εξυπηρετήσετε και αυτές τις ανάγκες. Φυσικά, ναι. Μας λέει ο κτηνοτρόφος τι ανάγκες έχει και εμείς σχεδιάζουμε και τι δημιουργούμε. Ωραία, οποιοδήποτε λοιπόν ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στο κατάστημά σας, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Έτσι. Ναι, το κατάστημά μας βρίσκεται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, 143. Εκεί υπάρχουν τα γραφεία μας, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν οτιδήποτε χρειαστεί και μπορεί και θέλει να παραγγείλει. Μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε άμεσα. Υπάρχουν ήδη ετοιμοπαράδοτα κάποια προϊόντα και σε περίπτωση που θέλει κάτι πιο εξειδικευμένο, μπορούμε να το παραγγείλουμε και να το κατασκευάσουμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άνα, πέρα από τα μηχανήματα τα οποία είδαμε και τα οποία μπορείτε να παρέχετε στους κτηνοτρόφους, θα πρέπει να πούμε ότι είστε χρόνια στο χώρο και με άλλα μηχανήματα όμως, τα οποία απευθύνονται σε γεωργούς, έτσι. Ναι. Η εταιρεία μας είναι από το 1965. Έχουμε ξεκινήσει με την κατασκευή. Έχουμε επεκταθεί στον χώρο του εμπορίου. Πέρα από το καινούριο προϊόν που έχουμε φέρει τώρα, που έχουμε απευθυνθεί στην κτηνοτροφία, απευθυνόμαστε στον αγρότη με ό,τι αφορά το παρελκόμενο για κατασκευή και εμπορία, και έχουμε προχωρήσει και στις εισαγωγές σε αρκετά είδη και έτσι έχουμε μια πλούσια γκάμα με αρκετά καλές τιμές. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι πλέον όσο προχωράει η τεχνολογία, έχουμε και καινούργια μηχανήματα, καινούργια εργαλεία στη διάθεση των αγροτών, τα οποία μπορεί να φαντάζουν πολύ ξένα, είναι όμως πραγματικότητα και θα πρέπει να πούμε ότι διευκολύνουν πάρα πολύ τη ζωή τους, λιγοστεύοντας τον δικό τους κόπο. Με πλούσια γκάμα, με αρκετές καλές τιμές, διευκολύνουν με εξοικονόμηση χρημάτων τη λειτουργία του κάθε μηχανήματος. Έχουμε καλύτερη απόδοση λοιπόν, καλύτερες τιμές. Εδώ είμαστε και σήμερα ειδικά με αυτή την εκδήλωση, είμαστε εδώ σαν μαγαζί και σαν όνομα να προωθήσουμε τα καινούργια μας προϊόντα, να δείξουμε τη λειτουργία και να λύσουμε κάθε απορία του καταναλωτή. Συγγνώμη, απευθυνόμαστε στον αγρότη, τον ερασιτέχνη αλλά και στον επαγγελματία. Και πλέον και στον κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη και τον επαγγελματία με την καινούργια γκάμα προϊόντων τα οποία εμπορεύεστε. Ναι, σίγουρα. Είμαστε στη διάθεσή του και από τους χώρους μας και από το κατάστημά μας στην 62 Μαρτύρων 143, αλλά και από το εργοστάσιο στο Αγία Μαρίνα Τσαλικάκη. Είμαστε στη διάθεσή του με έμπειρα άτομα να τους πούμε τη λειτουργία και όχι μόνο στο καινούριο προϊόν αλλά και στα υπόλοιπα μηχανήματά μας. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα προϊόντα έχετε και τα ανταλλακτικά, εξυπακούεται έτσι, των μηχανημάτων αυτών. Ναι, φυσικά και τα ανταλλακτικά και για το καινούργια προϊόντα, αλλά και με το σέρβις τους, υποστήριξη από έμπειρο τεχνικό, ο οποίος έχει κάνει σεμινάρια επάνω στο είδος και μπορούμε να στηρίξουμε και το σέρβις των μηχανημάτων. Το προϊόν μας έχουμε πετύχει και με την εμπειρία μας, αλλά και τη συνεχή μας ενημέρωση και επικοινωνία με τους πελάτες, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Μέχρι τώρα προσπαθούμε για το καλύτερο, έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα αρκετά καλό προϊόν και έτσι λοιπόν έχουμε καταφέρει να εξάγουμε και σε τρίτες χώρες. Αυτές είναι η Ιταλία, Τουρκία, Γερμανία, μέσω απευθείας ή και μέσω αντιπροσώπων μας. Και έτσι νομίζω ότι γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά.
τέτοια περίπτωση, να εξυπηρετήσετε δηλαδή μεγάλο αριθμό ζώων. Υπάρχουν οι παγίδες, όπως μας τις είπε και ο εκπρόσωπος. Οι παγίδες, οι οποίες είναι ο αυτόματος εγκλωβισμός των ζώων σε κατσίκια και πρόβατα, είναι μια σειρά από παγίδες στις οποίες μπαίνει το ζώο για να φάει την τροφή και μόλις μπει, γιατί θέλει να φάει την τροφή, μόλις μυρίσει και μπει στη θέση του, κλείνει αυτόματα η παγίδα, η οποία βγαίνει σε 6 θέσεις, σε 12 και σε 24. Υπάρχει αυτόματη και υπάρχει και χειροκίνητη. Εσείς μπορείτε κατόπιν παραγγελίας να εξυπηρετήσετε και αυτές τις ανάγκες. Φυσικά, ναι. Μας λέει ο κτηνοτρόφος τι ανάγκες έχει και εμείς σχεδιάζουμε και τι δημιουργούμε. Ωραία, οποιοσδήποτε λοιπόν ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στο κατάστημά σας, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Έτσι. Ναι, το κατάστημά μας βρίσκεται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, 143. Εκεί υπάρχουν τα γραφεία μας, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν οτιδήποτε χρειαστεί και μπορεί και θέλει να παραγγείλει. Μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε άμεσα. Υπάρχουν ήδη ετοιμοπαράδοτα κάποια προϊόντα και σε περίπτωση που θέλει κάτι πιο εξειδικευμένο, μπορούμε να το παραγγείλουμε και να το κατασκευάσουμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άνα, πέρα από τα μηχανήματα τα οποία είδαμε και τα οποία μπορείτε να παρέχετε στους κτηνοτρόφους, θα πρέπει να πούμε ότι είστε χρόνια στο χώρο και με άλλα μηχανήματα όμως, τα οποία απευθύνονται σε γεωργούς, έτσι. Ναι. Η εταιρεία μας είναι από το 1965. Έχουμε ξεκινήσει με την κατασκευή. Έχουμε επεκταθεί στον χώρο του εμπορίου. Πέρα από το καινούριο προϊόν που έχουμε φέρει τώρα, που έχουμε απευθυνθεί στην κτηνοτροφία, απευθυνόμαστε στον αγρότη με ό,τι αφορά το παρελκόμενο για κατασκευή και εμπορία, και έχουμε προχωρήσει και στις εισαγωγές σε αρκετά είδη και έτσι έχουμε μια πλούσια γκάμα με αρκετά καλές τιμές. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι πλέον όσο προχωράει η τεχνολογία, έχουμε και καινούργια μηχανήματα, καινούργια εργαλεία στη διάθεση των αγροτών, τα οποία μπορεί να φαντάζουν πολύ ξένα, είναι όμως πραγματικότητα και θα πρέπει να πούμε ότι διευκολύνουν πάρα πολύ τη ζωή τους, λιγοστεύοντας τον δικό τους κόπο. Με πλούσια γκάμα, με αρκετές καλές τιμές, διευκολύνουν με εξοικονόμηση χρημάτων τη λειτουργία του κάθε μηχανήματος. Έχουμε καλύτερη απόδοση λοιπόν, καλύτερες τιμές. Εδώ είμαστε και σήμερα ειδικά με αυτή την εκδήλωση, είμαστε εδώ σαν μαγαζί και σαν όνομα να προωθήσουμε τα καινούργια μας προϊόντα, να δείξουμε τη λειτουργία και να λύσουμε κάθε απορία του καταναλωτή. Συγγνώμη, απευθυνόμαστε στον αγρότη, τον ερασιτέχνη αλλά και στον επαγγελματία. Και πλέον και στον κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη και τον επαγγελματία με την καινούργια γκάμα προϊόντων τα οποία εμπορεύεστε. Ναι, σίγουρα. Είμαστε στη διάθεσή του και από τους χώρους μας και από το κατάστημά μας στην 62 Μαρτύρων 143, αλλά και από το εργοστάσιο στο Αγία Μαρίνα Τσαλικάκη. Είμαστε στη διάθεσή του με έμπειρα άτομα να τους πούμε τη λειτουργία και όχι μόνο στο καινούριο προϊόν αλλά και στα υπόλοιπα μηχανήματά μας. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα προϊόντα έχετε και τα ανταλλακτικά, εξυπακούεται έτσι των μηχανημάτων αυτών. Ναι, φυσικά και τα ανταλλακτικά και για τα καινούργια προϊόντα αλλά και με το σέρβις τους. Υποστήριξη από έμπειρο τεχνικό, ο οποίος έχει κάνει σεμινάρια επάνω στο είδος και μπορούμε να στηρίξουμε και το σέρβις των μηχανημάτων. Το προϊόν μας έχουμε πετύχει και με την εμπειρία μας αλλά και τη συνεχή μας ενημέρωση και επικοινωνία με τους πελάτες, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Μέχρι τώρα προσπαθούμε για το καλύτερο, έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα αρκετά καλό προϊόν και έτσι λοιπόν έχουμε καταφέρει να εξάγουμε και σε τρίτες χώρες. Αυτές είναι η Ιταλία, Τουρκία, Γερμανία, μέσω απευθείας ή και μέσω αντιπροσώπων μας. Και έτσι νομίζω ότι γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά.